Γιώργος Αδαλής, οικονομέτρης για το τέλος της εκπομπής σήμερα και αναλυτής βεβαίως. Πρώτο μέρος αύριο ή δεύτερο μέρος, γιατί δεν προλάβουμε σήμερα όλα, είναι προφανές. Οπότε σπέβδω να τον δεσμεύσω κατευθείαν. Καλημέρα κύριε Αδαλή. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, δεν αντιδράτε, άρα αποδέχεστε την πρόσκληση και για αύριο. Και θέλω να σας ρωτήσω αυτό που λέει όλος ο κόσμος. Η τσέπη, πέρα από το ότι δεν φτάνει, υποφέρει. Το χέρι είναι διαρκώς εκεί. Από την Αντλία μέχρι το Ράφι. Επειδή είχατε πει ότι το ράλι της ανόδου των τιμών θα συνεχιστεί, δεν είναι κάτι παροδικό. Πώς το εκτιμάτε σήμερα και προφανώς όλα αυτά που ακούμε για επιδημοματικές πολιτικές, όχι μόνο εδώ, γενικώς, σταγόνα στον ωκεανό, εξανεμείς δεν πρέπει φτάσεις δηλαδή εκεί. Τραγικό λάθος. Δεν είναι θέμα σταγόνα στον ωκεανό. Και η σταγόνα αυτή θα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Διότι οι επιδηματικές πολιτικές, κύριε Σαχή, το μόνο που κάνουν είναι, εφόσον δίνεις χρήματα στον άλλον και τελικά αυξάνεις την κατανάλωση, γιατί αυτός κάπου τα χρήματα θα τα ξοδεύσει, στο τέλος τι γίνεται, αυξάνεται η ζήτηση για αυτά τα προϊόντα. Και από τη στιγμή που αυξάνεται η ζήτηση και η παραγωγή παραμένει σταθερή ή πέφτει, άρα έχουμε ένα φαινόμενο μαγκάνο, πήγαδο που συνηθίζω να λέω, που δεν θα τελειώσει ποτέ. Τα επιδόματα, ναι, μεν είναι αποδεκτά και πρέπει να δοθούν πού, εκεί πρέπει να γίνει στοχευμένα, στα ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα. Αλλά τα επιδόματα μπορεί να συνεχίζει ως πολιτική για 2-3 συνεχόμενα οικονομικά τρίμηνα. Προσέξτε τι λέω, όχι χρόνια που έχουν σκοπό αυτοί. Για 2 οικονομικά τρίμηνα, διότι αν τα συνεχίζει 2 οικονομικά τρίμηνα, η ύφεση είναι αντεπόρτας. Θέλουν να μας πάνε σε ύφεση, ας μας πάνε. Η σόφρον πολιτική και η πολιτική η οποία λύνει το πρόβλημα είναι αυτή που χτυπάει κέντρο. Ποιο είναι ο κεντρικός πυρήνας του προβλήματος? Είναι το έλλειμμα στην παραγωγή των ενεργειακών προϊόντων. Θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το λύσει. Αρχίζει τις εξορίξεις ή τα σχέδια της εξορίξης και θα δείτε ότι η κατάσταση θα αρχίσει να αναστρέφεται μόνο με τα σχέδια και τη συζήτηση επί των σχεδίων. Δεν θέλει να το λύσει. Ας συνεχίσει τα επιδόματα. Θα καταστραφεί. Σήμερα που μιλάμε έχουν καταφέρει με τις κυρώσεις, κύριε Σαχίνη, να έχουν δώσει στα χέρια του Βλαντιμίρ Πούτιν το απόλυτο εργαλείο της δυνατότητας να ρυθμίζει ο ίδιος καθημερινά, επαναλαμβάνω, καθημερινά όλες τις τιμές των προϊόντων παγκοσμίως. Όχι μόνο τα ενεργειακά. Έχουμε καταστήσει τον Πούτιν ως τον άνθρωπο που κάθε πρωί μπορεί να ανεβάζει όσο θέλει ή να κατεβάζει ακόμα όσο θέλει τις τιμές όλων των προϊόντων. Γιατί το λέτε αυτό? Θα σας το πω γιατί. Διότι τα αγροτικά προϊόντα, όχι μόνο τα στρατηγικά, όλα, αλλά γενικώς τα καταναλωτικά προϊόντα, τι χρειάζονται για να κατασκευαστούν? Χρειάζονται ενέργεια. Το άπαρ. Από τη στιγμή που ρυθμίζει πλέον τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνος του, αλλά είναι πλέον προφανές ότι δικαιωθήκαμε σε αυτό που είχαμε πει, ότι δεν θα είναι μόνος του ο Πούτιν σε αυτό το παιχνίδι, αλλά έχει δημιουργηθεί μια ομάδα κρατών και εταιριών. Τι κάνουν επί της ουσίας? Στις προσπάθειες να λυθεί βραχυπρόθεσμα οι τιμές, είτε με κάποια βαρέλια που ρίχνονται στην αγορά, είτε με κάποια φορτία LNG, αποσυνδέουν από την αγορά μεγάλες ποσότητες. Αποσυνδέονται να χρησιμοποιήσουν. Θα μου πεις τυχαία, τίποτα δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, όταν ο άλλος αγωνιά και περιμένει, ας πούμε, να σας πω ένα κλασικό παράδειγμα, στο οποίο και αυτός αυτό δικαιωθήκαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Περίμεναν όλοι ότι θα πέσουν οι τιμές, διότι επιτέλους ο ΟΠΕΚ αύξησε την παραγωγή του στα 600.000 βαρέλια την ημέρα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Και δεν είναι τίποτα γιατί? Διότι στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας μεγάλωσε περισσότερο το έλλειμμα, διότι χάθηκαν από την αγορά άλλα 900.000 βαρέλια από άλλες περιοχές του πλανήτη. Πώς τώρα η Ευρώπη θα πάρει από το Μαδούρο? Δεν ανακοινώθηκε με τις ευλογίες των Αμερικανών? Και εμείς ψάχνουμε τον Γκουαϊδό για να συνεννοηθούμε, γιατί δεν τον θέλαμε τον Μαδούρο? Εγώ θα σας πω ότι και αυτό να γίνει. Παρότι το είχαμε συζητήσει πολύ. Ναι, γι' αυτό σας το λέω. Πιστεύετε ότι δεν θα βρεθεί, ας πούμε, παράδειγμα, έχουμε μια τέτοια συμφωνία και κλείνει μια τέτοια συμφωνία και προσθέτει ο Μαδούρο άλλα 500.000 βαρέλια τη μέρα, γιατί παραπάνω δεν μπορεί. Θέλει η Βενεζουέλα περίπου στα 20 δισεκατομμύρια επενδύσεις για να αναβιώσει το πεθαμένο πετρελαϊκό της σύστημα. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Πράγμα που θα γίνει στην καλύτερη σε 3 χρόνια, στη χειρότερη σε 7. Άρα λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό, εσείς πιστεύετε ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, παράδειγμα, μια μείωση από το Καζακστάν ή μια μείωση της ποσότητας από το Ιράκ?
ξεχνάνε ότι σε αυτές τις χώρες υπάρχουν ρωσικές εταιρείες οι οποίες ελέγχουν την παραγωγή. Ξεχνάνε ότι η Λιβύη, όποτε ξυπνήσει κακόκεφος εκεί πέρα οποιοδήποτε αρχηγός, κλείνει τη συνολική παραγωγή της Λιβύης, χάνονται 1 εκατομμύριο βαρέλια από τη διεθνή αγορά. Θα έρθω σε αυτό, αλλά μισό λεπτό, θα επιστρέψω σε αυτό εννοούσα. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Σάκης, όπως έχω μπροστά μου, λέει, το λογαριασμό, κύριε Αδαλή, στα 850 ευρώ ρεύμα, βλέπω ότι 700 περίπου ευρώ πάνε καθαρά στην τσέπη του παρόχου. Αυτό εσείς, λέει, το λέτε κρίση ή κλεψιά? Αυτό εγώ το λέω απάτη. Και βάλτε στη λέξη αυτή με κεφαλαία γράμματα. Δεν μπορεί σε μια περίοδο, σε μια περίοδο που πλέον η επιστημιστική κρίση εξελίσσεται από σύγκριση στη επιστημιστική κρίση πείνα σε κάποιες χώρες, γίνεται ορατό το φάσμα του λοιμού σε κάποιες χώρες, επαναλαμβάνω, να άρχισε εσύ και να μου λες ότι είναι αποτέλεσμα της των παγκόσμιων οικονομικών δυνάμεων και ότι αυτό είναι κάπως φυσιολογικό. Τι φυσιολογικό είναι? Θέλετε να σας δώσω κάποια στοιχεία τα οποία αρνούνται ακόμα και σήμερα να τα δώσουν στην ελληνική οικονομία και να δούμε λίγο την άμεση εξάρτηση που υπάρχει μεταξύ της κρίσης στην ενέργεια και της διατροφικής κρίσης? Υπάρχει, θα σας πω 2-3 πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος τι βλέπουμε εμείς πολύ πρόωρα και χτυπάμε τις καμπάνες και γινόμαστε κομιστές, αγγελιοφόροι κακών ειδήσεων. Ο δείκτης τροφίμων, ο FAO, ο οποίος κανένας δεν έχει καθίσει να το δει, έχει χτυπήσει υψηλά ιστορικά ρεκόρ αμέσως μετά το πρώτο lockdown. Ιστορικά ρεκόρ, για μιλάω για ένα παγκόσμιο δείκτης τροφίμων, που ξεπέρασαν με το που άρχισαν τα lockdown τα επίπεδα του δείκτη το 2008. Συγγνώμη, αν δεν το δουν αυτό οι κυβερνήσεις, δηλαδή, ή αν δεν βγουν οικονομολόγοι να το πούν στον κόσμο, τι περιμένουν? Τι νομίζουν, ότι κάνουμε μαγικά και προβλέπουμε τις αυξήσεις των τιμών ή τα διάφορα άσχημα φαινόμενα? Όταν έχει φτάσει, είναι ένας δείκτης, για να καταλάβετε, ο οποίος το 2015 ήταν στις 80 μονάδες, 85, σαν δείκτης, δεν είναι ποσοστιαίος, είναι ένας αριθμητικός δείκτης. Και όταν τώρα αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι ξεκίνησε το 2001 από τα 85-90 και έχει φτάσει σήμερα στα 160, υψηλότερα από ποτέ, πώς νομίζουν οι άλλοι ότι προβλέπουμε εμείς την πείνα ότι έρχεται? Τι κάνουμε, μυρίζουμε τις δάφνες και βγαίνουμε και λέμε ότι να είναι και είμαστε τυχεροί και πέφτουμε μέσα? Αυτά βλέπουμε. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπουν αυτοί που πρέπει να τα, αυτοί που πρέπει να τα δουν. Και η σχέση η οποία υπάρχει και πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι δεν την γνώριζαν όταν έπρεπε αυτοί που έπρεπε να τη γνωρίζουν, δηλαδή αυτοί που χαράζουν στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη πολιτική, είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Να δείτε πώς συσχετίζεται και πού το πάω στο προηγούμενο θέμα, πώς ο Πούτιν διαχειρίζεται τις τιμές. Υπάρχει μία σαφέστατη σύνδεση και μία τάση, στην οποία δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Η τάση λοιπόν αυτή είναι ότι τώρα αυτή τη στιγμή ζούμε έναν αρμαγεδόνα στα λοιπάσματα, γιατί το 70% των λοιπασμάτων που παράγονται στην Ευρώπη είναι με βάση το άζωτο. Πώς παράγεται το άζωτο? Δεν απαιτούνται δύο βασικά στοιχεία. Το άζωτο είναι από τον αέρα, το πω έτσι λαϊκά καταλάβει ο κόσμος, και το υδρογόνο προέρχεται από αέριο. Αυτά τα δύο παράγουν την αμμονία, το οποίο είναι το θεμέλιο σχεδόν των περισσότερων λοιπασμάτων που έχουν βάση το άζωτο. Όταν λοιπόν το αέριο χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη και ως πηγή ενέργειας για την τροφοδοσία της διαδικασίας της σύνθεσης των λοιπασμάτων, δεν καταλαβαίνουν αυτοί που χαράσουν πολιτική ότι τα λοιπάσματα θα εκτοξευθούν? Το είχαμε δει από το καλοκαίρι του 20 ότι συνέβαινε αυτό το πράγμα, όταν άρχισε το φυσικό αέριο και ανέβαινε πάλι λόγω της κρίσης και τα lockdown που επέβαλαν. Ναι, αλλά εδώ τώρα μου επιτρέπετε να πω κάτι. Ναι, βεβαίως. Γιατί από όσο θυμάμαι, δεν μπορεί, είναι όλα. Προφανώς καλά λέτε εσείς για το πώς ρυθμίζουμε, αλλά δεν μπορεί να τα φορτώνουμε όλα εκεί. Προσέξτε, οι Ευρωπαίοι δεν ήταν αυτοί που αρνήθηκαν τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις το 20 για τις προμήθειες φυσικού αερίου, γιατί θέλαν να τις βάλουν στο χρηματιστήριο ενέργειας τότε που κυνηγάγαν και το φυσικό αέριο? Δεν πληρώνουν το επιτίμιο ότι από τότε αρχίσαν να κρύβουν τα λοιπάσματα? Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν το εξής επιτίμιο, ότι δημιουργήσαμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση φούσκα, η οποία φούσκα αυτή στηριζόταν πάνω σε δύο καρφιά, αν έχετε το Θεό σας.
Το ένα το καρφί ήταν το ενεργειακό μονοπόλιο που σχεδίαζε η Μέρκελ με τον Πούτιν και το άλλο ήταν το παραγωγικό μονοπόλιο που σχεδίαζε η Μέρκελ με τον Ερντογάν. Αυτά τα δύο καρφιά στηρίξαμε πάνω το γίγαντα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην περιμένουμε ότι σε περιόδους κρίσης ένα από αυτά τα δύο καρφιά ή και τα δύο αυτά καρφιά θα σκάσουν τη φούσκα? Θα πούμε, για ποιους λογαριασμούς να μιλήσουμε όταν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτώταν ενεργειακά από τη Ρωσία? Και όταν, θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν το ξέρει ο κόσμος, οι μισές τηλεοράσεις που υπάρχουν στα ευρωπαϊκά τα σπίτια είναι made in Turkey. Πόσα προϊόντα τέτοια θέλετε να σας πω? Όχι διατροφικά. Να σας ξεκινήσω μια γκάμα προϊόντων. Αυτό έγινε τυχαία ή κατόπιν διαταγών του Βερολίνου υπό την υψηλή επιστασία της Μέρκελ, του διδήμου Μέρκελ Σόιμπλε? Δεν τα βλέπαν αυτά τα πράγματα? Η Τουρκία, κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει τα μεγάλα προβλήματα που έχει και η λίρα πάλι να ταξιδεύει προς τα 17 σήμερα το πρωί που την έβλεπα, 17 λίρες προς ένα δολάριο. Αλλά να σας πω κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Η Τουρκία δεν έχει απλά διατροφική επάρκεια σχεδόν σε όλο το σύνολο των αγαθών της. Έχει αυθονία. Λέει ο Σάκης, σήμερα θα περιοριστούμε σε αυτά, στα πιο βαθιά θα πάμε αύριο. Λέει ο Σάκης εδώ, θέλω να πατάτε και στον κόσμο σήμερα. Ναι, βέβαια. Το Στάρι λέει, το θερίζουμε Οκτώβριο-Νοέμβρη. Ξέρουν από το Φεβρουάριο ότι έχουμε πόλεμο. Λέμε τώρα. Και δεν αύξησαν καθόλου, λέει, την παραγωγή σταριού, ενώ μόνη της η Ελλάδα θα μπορούσε 8 φορές να ταΐσει στην Ευρώπη ψωμί. Δεν μας δουλεύουν, λέει. Κανονικά. Τι να συζητήσουμε τώρα. Να πω, κοιτάξτε, θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία κατά ένα περίεργο τρόπο δεν τα συζητάμε εδώ, μια και με ρωτήσατε για τα στάρια. Υπάρχει, ας πάρουμε μια ανεπτυγμένη χώρα στην Αμερική και πάνω κάτω τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και στην Ευρώπη. Αλλά λέω για την Αμερική γιατί εκεί υποτίθεται ότι είναι η δύναμη των δυνάμεων, η υπερδύναμη. Το φαγητό το οποίο φτιάχνεται στο σπίτι αποτελεί το 62% της διατροφής των ανθρώπων και το 38% είναι το φαγητό έξω από το σπίτι. Από αυτά λοιπόν, αν δείτε την ιστορική εξέλιξη των πραγμάτων αυτών, γιατί τα διαχωρίζουμε, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο που τα διαχωρίζουμε. Αν δείτε την ιστορική εξέλιξη της ποσοστιαίας αύξησης από μήνα σε μήνα το φαϊτού που φτιάχνουμε στο σπίτι, το φαϊτό που καταναλώνουμε έξω από το σπίτι, υπάρχει μία έκρηξη τεράστια αμέσως μετά το πρώτο lockdown. Ξέρω ότι βγάζω σπηριά τώρα, επειδή δεν θέλω να το συζητάμε, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί κάποια στιγμή να προκύψουν και ποινικές ευθύνες. Δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ, τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε ότι δεν είναι, ας το πούμε, η κρίση του πολεμική της Ουκρανίας η νούμερο ένα αιτία η οποία μας οδήγησε εδώ. Η κρίση της Ουκρανίας, μπορώ να σας πω, καθώς και η ελληνοτουρκική όξυση των πραγμάτων, είναι αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης που έχει δημιουργηθεί. Και όσο μεγαλώνει η ενεργειακή κρίση, τόσο αυξάνονται οι πολεμικές εντάσεις και οι συγκρούσεις. Θα σας πω μόνο ότι σε σχέση, ας πάρουμε ένα προϊόν, τα αυγά, σε σχέση με πριν τα lockdown, σε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, έχουμε αυξήσεις παγκοσμίως, το μέσο όρο, της τάξης του 20% στα αυγά. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. και το γεγονός ότι είχαμε προειδοποιήσει για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου έρχονται συνολικά 12% αυξήσεις, έγινε, βγήκανε χτες, προχθές. Τα νέα στατιστικά προϊόντα μας δικαίωσαν πλήρως 12%. Και βλέπουμε επίσης και κάτι το οποίο είναι σε όλα τα υποτμήματα των διατροφικών μας συνηθιών, το χοιρινό κρέας, τα ψάρια, όλα αυτά έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν αμέσως μετά το τρίτο τρίμηνο του 2020. Θα μου πείτε τώρα έχουν εκτιναχθεί διότι πλέον ήρθε και προστίθεται πάνω σε όλα αυτά ένα πράγμα το οποίο ονομάζεται πληθωρισμός. Μισό λεπτό. Τα υπόλοιπα αύριο, αλλά θέλω να ακούσετε εδώ πέρα. Λέει εδώ ο φίλος ο Κωστής. Καλημέρα, εξαιρετική κυρία Δαλή. Θέλω να πω όμως τα εξής και αν παρακαλώ ένα σχόλιο. Λέει. Σήμερα ετησίως παράγονται 800 εκατομμύρια τόνοι σιταριού. Μας λένε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να εξαγάγει 20 εκατομμύρια τόνους. Δηλαδή 20 εκατομμύρια τόνους από τα 800 αντιστοιχούν στο 2,5%. Και έχει γίνει μείζον θέμα για την κρίση το στάρι αυτό και όχι η πραγματικότητα ότι όλα αυτά όπως λέτε κι εσείς έχουν πάρει πάνω ήδη από το 20. Θέλω λοιπόν να μου σχολιάσετε το εξής.
δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές που συνολικά μέσα σε 2 χρόνια πρόσφεραν, έκοψαν χρήμα μετρητό κατά 38,6% παραπάνω, πιστεύοντας ότι θα κυριαρχήσουν, αλλά τελικά έμεινε εσωτερικά. Αυτά δεν ανέβαζαν τις αγορές τροφίμων? Και αυτά. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι στη βάση, στον πυρήνα της παραγωγής. Δηλαδή, όποιος ψάχνει τώρα να βρει, να λύσει το πρόβλημα για τον πληθωρισμό που ανέβηκε, για τους δείκτες τιμών του καταναλωτή, για τον πληθωρισμό της κουζίνας, έχει, σας λέω, την αποτυχία στο τσεπάκι του. Το πρόβλημα είναι στον πυρήνα της παραγωγής. Εκεί υπάρχει θέμα μεγάλο. Σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγονται τώρα, αυτά καταλαβαίνουμε εμείς οικονομολόγοι ότι σε περιόδους πολεμικών εντάσεων και μιας αναμέτρησης που τη βλέπουμε μπροστά μας μεταξύ Δύσης και Ανατολής, γιατί αυτό είναι στην ουσία το πράγμα, θα υποθούν και ψέματα. Εδώ διαβάζω, ας πούμε, προχθές ότι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός τερματικός σταθμός της Ουκρανίας καταστράφηκε από το ρωσικό στρατό. Μιλάμε τώρα για ένα αποθεματικό σταθμό, ο οποίος στην ουσία στέλνει άπειρους τόνους, ποσοστά δηλαδή, παράδειγμα στο Στάρι η Ουκρανία που έχει το 10% παγκοσμίως, σε αυτόν τον τερματικό σταθμό μπορεί να είναι το 40% του Σταριού. Ή τον γενικό των Δημητριακών, πάλι αντίστοιχα πράγματα γίνονται εκεί. Ή Ηλιόσποροι, πάλι αντίστοιχα είναι τα νούμερα. Και βγαίνει λοιπόν επίσημα τώρα και λένε ότι λένε από την πλευρά της ΗΠΑ, από τον ΟΗΕ κάποιοι κτλ., ότι έχουν βγάλει μια λίστα και προειδοποίησαν 14 χώρες στην Αφρική κυρίως, ότι διάφορα ρωσικά φορτηγά πλοία φεύγουν από τα λιμάνια στην Ουκρανία φορτωμένα, όπως το γράφουν, με κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά. Αυτό είτε γίνεται είτε δεν γίνεται. Είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί τις μυστικές υπηρεσίες, CIA, FBI, KGB και δεν ξέρω εγώ τι άλλες υπάρχουν. Εμάς μας απασχολεί όσο πρέπει τους οικονομολόγους. Αλλά αυτό το οποίο μας απασχολεί περισσότερο είναι πώς από εδώ και στο εξής θα αναστραφεί αυτό το κλίμα. Διότι ό,τι έγινε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα. Πώς θα αναστραφεί αυτό το κλίμα? Παρουσιάζοντας κάποιες πολιτικές επιδοτήσεων, κάποιες πολιτικές, ας πούμε, ενισχύσεων, και μέχρι πότε θα μπορούν οι πολιτικές των ενισχύσεων, όπως πολύ σωστά λέει και ο ακροατής μας, τι κάνουν στην ουσία? Αυξάνουν ελάτε να κόψουμε και άλλο χρήμα. Και άλλο χρήμα να κόψουμε. Αυτό λύνει το πρόβλημα. Πώς λύνεται το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν θα το πείτε, αύριο θα το πείτε αυτό. Όχι, όχι. Είναι σημαντικό. Μία κουβέντα. Ναι. Να επιστρέψουν καταρχάς οι αγρότες πίσω στη δουλειά με τις τιμές που είχαν πρώτης πανδημίας το 2019. Εκεί θέλει επιδοματική ενίσχυση. Και εκεί είναι το κλειδί. Το άλλο μπορεί να μοιάζει το ίδιο, ότι ενισχύουμε τους τελικούς καταναλωτές, αλλά είναι αυτό που ενισχύει το πρόβλημα. Αν δεν φέρεις πίσω το 30% των αγροτών που έφυγαν και να ξανασυνεχίσει η παραγωγή με τα εργαλεία και με τις τιμές του 19, δεν υπάρχει περίπτωση ως το 2030 να συζητάμε διαφορετικά πράγματα, κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, θα κλείσω με την εξής ερώτηση σήμερα. Αύριο, όχι 11.30 νωρίτερα, θα είστε στη συχνότητα, ναι, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ είναι μεγάλο το ενδιαφέρον και καλώς. Θα κλείσω με την ερώτηση του Γιάννη. Θα ήθελα, λέει, να καταθέσω την εξής ερώτηση στον κύριο Αδαλή. Τι ακριβώς σημαίνει η παραδοχή προς τιμήν της, έντιμη, της Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, της κυρίας Γέλεν, ότι κάναμε λάθος αναφορικά με τον πληθωρισμό? Μήπως θέλει για κάτι να προετοιμάσει την κοινή γνώμη στην πατρίδα της, και όχι μόνο, μήπως, κύριε Αδαλή, κάτι προσπαθεί να πει με έναν τρόπο η Αμερικανίδα Υπουργός Οικονομικών? Αυτό είναι το ερώτημα, με αυτό θέλω να κλείσετε. Εγώ απλά θέλω να σημειώσω ότι η προσφορά χρήματος στις ΗΠΑ αυξήθηκε σε λιγότερο από 2 χρόνια, σε αυτό αναφέρονταν η κυρία Γέλεν, κατά 5,9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ελάτε τώρα. Αυτό που λέει η κυρία Γέλεν δεν είναι οικονομικής φύσεως θέμα, αλλά πολιτικής φύσεως θέμα. Επί της ουσίας λέει, σας παρακαλώ, μην μας βάλετε φυλακή. Ανάγει δηλαδή όλες αυτές τις περιπτώσεις, κάπου σε λάθη, κάπου σε act of God, που υπάρχει ειδική νομοθεσία για πράξεις Θεού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν ήταν λάθος δικό μας και ψάξτε να βρείτε κάπου αλλού το τι φταίει, ας πούμε, και εμείς δεν φταίμε πάντως. Ενώ επί της ουσίας η μεγάλη αλήθεια είναι ότι γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι όταν κλείσουν τον πλανήτη θα τον καταστρέψουν. Γνώριζαν πάρα πολύ καλά όταν ξεκίνησαν όλες τις ιστορίες αυτές και ξέχασαν να διαχειριστούν την οικονομία. Ξέχασαν ότι η οικονομία δεν είναι αριθμή, αλλά είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι.
ξέχασαν ότι θα έπρεπε να αφήσουν τις πολιτικές ίντριγκες στη μέση και να ενισχύσουν το πρόβλημα όπως περνούσε, να λύσουν το πρόβλημα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, να λύσουν το πρόβλημα στην παραγωγική διαδικασία και να αφήσουν την αγορά να λειτουργήσει. Ειδικά μετά το πρώτο lockdown που κατάλαβαν και μέτρησαν απόλυτα τι γίνεται. Τώρα ήρθε η ώρα, όλα αυτά θα πρέπει να εξηγηθούν στον κόσμο ο οποίος βλέπει λογαριασμούς ρεύματος στο Θεό. Στο σούπερ μάρκετ πηγαίνει μέσα και φεύγει τρέχοντας βλέποντας τις τιμές, βλέπει το πορτοφόλι του άδειο και βλέπει ότι όλο αυτό το πράγμα όχι απλά δεν επιδιορθώνεται, να το πω έτσι, αλλά καλπάζει και γίνεται ακόμα χειρότερο. Έχουν πει πάρα πολλές φορές ψέματα μέχρι τώρα. Τον Ιούνιο του 20 θα το φτιάξουμε το θέμα, τον Μάιο του 21 θα το φτιάξουμε, τον Δεκέμβριο του 21 θα το φτιάξουμε και φτιάξαν τόσο πολύ ωραία τα πράγματα που στο τέλος πάμε για πυρηνικό πόλεμο. Είπαν ψέματα στον κόσμο. Η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης στηρίχθηκε σε μια λάθος συνταγή, μια πυρηνική συνταγή η οποία εξολόθρευσε πάρα πολλές οικονομίες, πάρα πολλές επιχειρήσεις και απειλεί να συντρίψει όλο το οικονομικό σύστημα του πλανήτη. Αυτό φοβάται τώρα η κυρία Γέλεν και εφόσον είδε ότι ακόμα και το υπέρτατο όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ο Biden, δηλαδή σκληρό δολάριο για να ρίξουμε τις τιμές του πετρελαίου και συνεπώς τις τιμές της ενέργειας. Μεγάλη βλακεία, κύριε Σαχή, και συγχωρέστε μου την έκφραση. Ίσως σαν πολιτική θα περνούσε το 1970, μάξιμο το 1980. Το πετρέλαιο έχει αποσυνδεθεί και έχει αυτονομηθεί ως σχέση από τη σχέση που είχε με την αυξομοίωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου. Είναι μόνο του, είναι αυτόνομο, κινείται αυτόνομα και έπρεπε να το γνωρίζουν, τα γνωρίζουμε εμείς. Δεν τα γνωρίζουν αυτοί που είναι δίπλα. Τα γνώριζαν μια χαρά, αλλά είπαν ότι και ως τελευταίο μέρος θα το χρησιμοποιήσουμε, μήπως και φέρουμε τον Πούτι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα λοιπόν που δεν πέτυχε τίποτα, έχουν κατανοήσει όλοι ότι έχουν καταστήσει τον Πούτιν και άλλα 5 φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμαχήσει με τον Πούτιν ως τους απόλυτους διαχειριστές των τιμών του Τέστιν, τους απόλυτους διαχειριστές της τύχης μας. Άρα ποια είναι η διέξοδος τους? Η διέξοδος τους τι είναι? Μια αύξηση της έντασης στην Ουκρανία, ένα δεύτερο μέτωπο περιποίησης στο Ιράν, τώρα που δεν ευόδωσε και η συμφωνία την οποία επιχειρούσαν, ή μήπως ένα τρίτο μέτωπο ακόμα μεγαλύτερα, ούτως ώστε κάτω από τα κανόνια και τις ελπίστριες να κρυφτούν και να θαυτούν τα τεράστια λάθη της διαχείρισης που έγινε από την κρίση της πανδημίας. Ήταν εγκληματικά τα λάθη τους. Λοιπόν, περισσότερα αύριο με τον κύριο Αδαλή. Κύριε Αδαλή, όταν σας ακούω, ιντριγκάρετε, βλέπω, και το κοινό και ο οποίος στέλνει μηνύματα. Και τώρα, έτσι όπως σας άκουγα, θυμήθηκα μία φράση στο Λόρενς Αραβίας, ναι, που είχε πει ένας φύλαρχος Άραβας στο Λόρενς, τον πράκτορα δηλαδή. I am a river for my people. Έτσι, είμαι ένα ποτάμι για τον κόσμο μου, για τον λαό μου. Καλημέρα σας. Θα κλείσω με μια πρόταση, κύριε Σαχίνη. Παρακαλώ. Και από εκεί θα ήθελα να συνεχίσουμε αύριο. Τι θα έπρεπε να κάνουν σήμερα ο ένας πρωθυπουργός, η Ursula von der Leyen και ο Biden, ούτως ώστε να ανατρέψουν την κατάσταση μέχρι τον χρόνο τον Ιούνιο? 10 κινήσεις θέλει. Δεν τη συζητά κανένα. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν για αυτές τις 10 κινήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.